Μαζί μας έχουμε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον ε, κύριο Κρήτονα Αρσένη. Καλημέρα κύριε Αρσένη. Καλημέρα και καλημέρα στους κρατές μας. Είστε ο πρώτος, κάνετε ποδαρικό σε αυτή την εδώ, την εκπομπή. Δεν έχω ξαναβγάλει αυτές τις προεκλογικές ε, συνεντεύξεις. Καλό ποδαρικό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και καλωρίζει και ναι, λοιπόν. Νανελμόν. Λοιπόν, κύριε Αρσένη, ε, σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να φτιάξω ερωτήσει και αποφάσισα ότι αυτή η συνέντευξη θα πρέπει να γίνει ελεύθερα, χωρί να έχω σκεφτεί κάποιε ερωτήσει εξ αρχή ε, κτλ. Ό,τι μου έρθει, γιατί νομίζω ότι είστε νέο άνθρωπο και εσεί έτσι ελεύθερα απαντάτε. Ε, και το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται, γιατί πολλέ φορέ ε, με του συναδέλφου μα όταν ε, μιλάγαμε και όταν. Ε, είστε στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, σα χαρακτηρίζανε. Κακοπροαίρετα θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είστε ένα ευρωβουλευτή που ασχολείται μόνο με το περιβάλλον. Ε, με την καρέτα-καρέτα, με την φάλαινα με τα, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν. Ε, αυτή η κατηγορία είναι καταρχήν κάτι που την ακούω πάρα πολύ συχνά. Να... Προφανώ έχω ξεκινήσει από το περιβαλλοντικό κίνημα και προφανώ ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ε, Όμω είμαι και οικονομολόγο, βλέπω την πρακτική πλευρά, των, ε, την οικονομική επίπτωση, τι θέσει απασχόληση, τι επιπτώσει από την ε, περιβαλλοντική αυτοπορρύθμιση. Και σήμερα τι είναι το περιβάλλον, σήμερα το περιβάλλον είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, όπω γνωρίζετε, δεν ασχολούμαι ε, μόνο με τα θέματα περιβάλλοντο, που έτσι και γι' τα αγαπώ και δεν τα απαρνούμε. Αυτό που ασχολούμαι αυτή τη στιγμή είναι ε, με όλα τα θέματα τη αρπαγή δημοσία γη, της αποδιάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων της αποδιάλυσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως βλέπουμε και με τις, το νομοσχέδιο για το γέλο αλλά και αυτό αυτό το χάρισμα της επιδότησης των γνωστών κρατικοδίατων επιχειρήσεων των γνωστών οικογενειών επιχειρηματικών των εθνικών μας εργολάβων από αυτή τη κυβέρνηση Αυτά είναι τα θέματα που ασχολούμαι ε, Δεν ξέρω πόσο περιβάλλον είναι αποκλειστικά οι σκουριές, το νερό τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, η, τα, ο αγιαλός είναι περιβάλλον, η πρόσβασή μας στην, στη, θάλασσα, στην παραλία, είναι περιβάλλον η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Ναι, είναι. <laughs> το ερώτημα είναι, είναι ναι και μια και ξέρετε το θέμα, δε, βάλατε το, το νομοσχέδιο αυτό για τον αγιαλό, το οποίο τώρα συζητιέται έτσι, δεν είναι στη Βουλή. <laughs> ε, Συζητιέται τώρα. Ναι, και το οποίο από ό,τι και εγώ να πω την αλήθεια δεν έχω δώσει την σημασία που θα έπρεπε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ε, τα πουλάνε όλα. Και δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση, ελάχιστη πρόσβαση ε, των πολιτών. Δηλαδή, ε, το καταλαβαίνω σωστά. Στην πράξη, καταρχήν η διαβούλευση ναι. συνεχίζεται. Οπότε δεν ναι. έχει ανακοινωθεί στη τελική του μορφή. Και αυτό είναι ευκαιρία για του πολίτες μας που μα ακούνε να μπουν στο site ε, τη, της κυβέρνησης και να κάνουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση και στο site του, ε, του υπουργείου του, του, του mm -hmm. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα της πρόσβασης στις παραλίες. Δηλαδή, κανένας που έχει μια, μπορεί να, να του ανήκει μια ολοκληρωτική έκταση και να έχει μέσα τρεις παραλίες, πρέπει να αφήσει δύο πρόσβαση σε αυτές τις παραλίες. Το νομοσχέδιο αυτό καταργεί αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, και μπορεί να το περιφράξει, δηλαδή. Απολύτω. Δεν υπάρχει πλέον το δικαίωμα πρόσβαση τη παραλία. Ε, μπορεί ο ιδιώτη που έχει την έκθεση απλά να κλείσει την παραλία και να μην μπορεί κανεί να μπει. Όπω επίση μπορεί να κατασκευάσει ό,τι θέλει πάνω στην παραλία. Δηλαδή, η επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο που έχει μια παραλία, μπορεί να χτίσει μπαγκαλό mm. πάνω στην παραλία. Yeah. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αυτό. Επίση, οτιδήποτε είναι αυθαίρετο χτισμένο στην παραλία και αυτό νομοποιείται. Οτιδήποτε έχει τύχη για, για να κλείνουν. Αυτό τώρα, τώρα πώ το λοιπόν. έχουν σκεφτεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αυτό, είναι, αυτό φαίνεται είναι φωτογραφίε συμφερόντων, Κάποιοι πούμε. εξυπηρετούν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το, που έχουν. Αυτό έστω φτάσαμε στο ακραίο πλέον παράδειγμα αυτό ότι να μπορεί να χτίσει πάνω στην παραλία και να κλείνει την παραλία. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα συμφέροντα τα οποία θέλουν να γίνει αυτό, να πουληθούν οι παραλίε. Αν θέλετε, να έχουν και το μονοπόλιο τη παραλίε, Ακόμα και για να κάνει το μπάνιο στο καλοκαίρι, να χρειάζεται να πληρώσει υποχρεωτικά τιμή ή να ταξιδέψει κάπου πάρα πολύ μακριά που ακόμα δεν έχει γίνει μια τουριστική μονάδα. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον και από το, όπω καταλαβαίνετε, οι νέοι αγοραστέ στο ελληνικό, στον αστέρτη στο παραλιακό μέτωπο που συνεχίζουν και προχωράνε οι αγοροπολισίε, του ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολλά τα είναι πάρα πολλά τα λεφτά, για τις, πόσο μάλλον για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη. Είναι, θα αποκλειστεί ο πληθυσμό από την πρόσβαση στις παραλίες. Αυτό είναι, δεν θα αποκλειστεί μάλλον. Θα χρειάζεται να πληρώνει. παραλία, η πρόσβαση στη θάλασσα όσο δωρεάν αγαθό, τελειώνει. Αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μιλάμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κρήτονα Αρσένη. Ε, να σα πάω λίγο πιο πάνω προ τα βόρεια. Θεσσαλονικιώ, είστε καταρχήν. Ναι, είμαι Θεσσαλονικιώ. Ναι. Γι' αυτό και αυτό το πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον με, με τι κουριέ, με την τον, με την πώληση του νερού κτλ. Ε, όχι μόνο. Ε, έχω καταγωγή και από την περιοχή τη Κουριέ, αλλά ναι. δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ απλή. Ότι εκεί πέρα έγινε η πρώτη ολομέτωπη επίθεση. Πρώτο το νερό τη Θεσσαλονίκη που πουλήθηκε, πρώτος οι σκουριέ που ξεκίνησε η εξόριξη. Και να πούμε κάτι. Μιλάμε για την εξόριξη στι σκουριέ και το τι συμβαίνει. Είναι αυτό το τεράστιο περιβαλλοντικό κίνημα. Γιατί αντιδράει ο κόσμο, έχουμε την αποξήρανση ενό ολόκληρου βουνού από τα μέχρι τα 140 μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Διαλύσουν τον ιδροφόρο ρίζο, θα το αποστραγγίσουν. Για να ξεραθεί αυτό το βουνό, να μπορέσουν να το αλέσουν για να βγάλουν αυτέ τι ελάχιστε ποσότητε χρυσού. Και στη συνέχεια επίση, με το άλεσμα όλου αυτού του βουνού, με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλα αυτά. Με βάση αυτά, θα με αυτά έχουν... Που, που έχουν που παρουσιάσει ω μελέτη, είπε ναι, η εταιρεία. Με βάση τι δηλώσει τη ίδια εταιρεία. Θα, θα κλείονται 4.000 τόνοι τοξική σκόνη κάθε ώρα. Στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι θα καταστρέψουν, όπω μα λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλληλεία, τουρισμό κτλ. Οτιδήποτε παράγεται θα απαγορεύεται να καταναλώνεται και σε μια ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε τώρα, ο Λίβα φέρνει τη σκόνη τη ερήμου σε εμά και τη φτάνει μέχρι και τη την Αγγλία. Σκεφτείτε τι γίνεται με αυτή τη σκόνη που θα παράγεται εκεί πέρα. Και οι σκουριέ είναι το λιγότερο. Είναι η μικρότερη περιοχή σε αυτό το τμήμα τη βορειοανατολική χαλκιδική που ετοιμάζονται να εξορίξουν έχω επισκεφτεί και τα κινήματα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξόρεξη χρυσού που, που έχει ήδη παραδοθεί σε ιδιώτη στο Κιλκή. Ετοιμάζονται και υπάρχουν ήδη αιτήσει για να παραδοθεί σε ιδιώτε όλοι οι όλο το ορεινό τμήμα του νομού Σερών, δίπλα στι ιαματικέ πηγέ του Άγγιστου, του Σιδερόκαστρου, όλα αυτά. Στην Θάσο ή το όρο σύμβολο και το παγκείο ευρύτερα στην Καβάλα. Η στην Κοποτινή, το πέραμα στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο. Οπουδήποτε υπάρχει αδόμητη περιοχή, θέλουν να κάνουν εξόρυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Στη δε παραδιπλανή περιοχή που είναι η Ήπειρο, τι γίνεται εκεί πέρα, ετοιμάζουν γιατί ήμουν με τα κινήματα στην Ήπειρο, τα οποία ναι. είναι πραγματικά ανάστατα, καθώς ο, ο νυν περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάρη, ετοιμάζεται από τη στιγμή, στιγμή να προωθήσει. Ε, μαζί με την ε, κυβέρνηση και τον κύριο Μανιάτη την, να δοθεί ε, προς έρευνα όλη το βόρειο νομό Ιωαννίνων για πετρελό και φυσικό αέριο. Τι σημαίνει αυτό? Ε, αυτό δεν είναι πολύ προς όφελος της χώρας. Ε, το πετρελό και φυσικό αέριο ε, αυτό θα ερευνηθεί και θα ξοριχθεί. Ναι, αν βρούμε πω, πω, ότι υπάρχει δυνατότητα, πούμε, θα είναι προς όφελός μας. Ζαγροχώρια, μαστροχώρια και, και κόνιτσα. Ναι. Εκεί πέρα θα γίνει η έρευνα και η εξόριξη. Λοιπόν, παλιότερα είχε γίνει έρευνα εκεί πέρα, δεν βρήκαν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βρήκαν κάποιε εκτονώσει αερίων. Το ΙΓΜΕ μα λέει ότι εκεί πέρα υπάρχει σχιστολιθικό αέριο. Και σε εκείνο το σημείο τη Ελλάδα μαζί ναι. με, την, με, το βόρειο Εύρο. Τι σημαίνει αυτό, Είναι όλε αυτέ οι τρομερέ μέθοδοι που έχουμε ακούσει που είναι εγκλωβισμένο αέριο σε κάποιες, ε, ε, μέσα σε πετρώματα και ρίχνουν αυτά τα τρομερά χημικά, διαλύουν όλα τα πετρώματα, μολύνουν το υδροφόρο ορίζοντα για να βγει αυτό το αέριο έξω και το πετρέλαιο. Ναι. Είναι η πλήρη καταστροφή των υδάτων ομπορών όλων αυτή τη περιοχή. Η μονή βελά που έγινε και μία από τι δύο έρευνε, η άλλη έχει γίνει μέσα στα ζαγοροχώρια. Είναι το σημείο, είναι πηγέ. Είναι το σημείο που παίρνει τα νερά, το, τα εμφιαλωμένα νερά από το ζαγόρι, το βίο κτλ. Για ναι, πρώτη φορά το ακούω ότι εκεί υπάρχει δυνατότητα, α πούμε, και θα γίνουν και μελέτε για εξόριξη. Και αυτή τη στιγμή, όπω πάρα πολλά άλλα πράγματα αφήνουν για μετά τι εκλογέ, όλα αυτά θα προχωρήσουν. Πάρα πολύ γοργά να γίνει η ανθρωπίση Ωραία. Το αντιεπιχείρημα εδώ πέρα σε όλα αυτά, όπω είπατε για τι σκουργέ ή για το εδώ, το για, το, για το ζαγόρι και δεν ξέρω πού αλλού, είναι ότι θα έρθουν δουλειέ. Ότι εγώ θα βρω δουλειά. Το, το ξέρει πολύ καλά, α πούμε, ότι δεν ξέρω πόσοι εργάζονται στι σκουργέ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι θα εργάζεται κόσμο. Αυτοί θα χάσουν τη δουλειά του. Πάρα πολύ απλά, μα λένε πάντοτε. Ε μεγάλε επιχειρήσει και κυβέρνηση που τη στηρίζει, ότι θα παραχθούν πολλέ θέσει εργασία. Δεν μα αποκαλύπτουν ποτέ πόσε θα χαθούν. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη όμω έκανε μελέτη και μα μας λέει ότι για τι χίλιε αυτέ θέσει εργασία, χίλιε 300 maximum που θα, που θα δημιουργηθούν στην εξόριξη χρυσού στι κουριέ, θα χαθούν πολλέ χιλιάδε θέσει εργασία από όλε τι φυστάμενε δραστηριότητε εκεί πέρα, λόγω τη τοξική αυτή ναι. κόνη. Έχουμε την μελισσοκομεία είναι το 85% των μελισσιών τη χώρα. Κάποια στιγμή περνάνε από εκεί πέρα, γιατί είναι το μέρο που παράγουν mm -hmm. το πευκόμελο. Έχουν τα τοπικά προϊόντα τη της κτηνοτροφία. Υπάρχουν ποπ, τυριά, που είναι βασικό κομμάτι τη οικονομία. Έχουμε την γεωργία με τα αγροτικά προϊόντα γενικότερα. Την αλεία. Ο, 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 κόλπος κόλπο εκεί πέρα τη Ερυσού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, κόλπος για την... Υπάρχει υψηλή παραγωγικότητα και ζουν Πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλία εκεί πέρα, είναι από τα βασικά ελληνικά κέντρα τη Ελλάδα. ήδη υπάρχουν μεγάλε ποσότητε αρσενικού που πέφτουν κοντά στην Ολυμπιάδα και, απα... και απαγορεύεται να κάνει μπάνιο. Αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Και έχουμε βέβαια yeah. αυτό την επίπτωση στον τουρισμό. Yeah. Η αντίστοιχη κατάσταση είναι στο ελληνικό. Να μην ξεχνάμε ότι ο επενδυτή μα λέει ότι θα, θα δημιουργηθούν 40.000 θέσει εργασία. 40, ναι, 50.000 έγιναν χθε ένα ρεπορτάζ. Και θα ξέρονται με τον καιρό. Ναι. 50.000 θέσει εργασία είναι όλε όσε παρέχονται στην ελληνική ναυτιλία. Είναι εκτός, όχι μόνο εκτό πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο στο πόδι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε κάτι στο ποσοστό του 1% από Βέβαια, και αν αυτέ οι θέσει εργασία είναι σε μια ειδική οικονομική ζώνη, δεν ξέρω και τι μισθοί θα υπάρχουν εκεί. Τέλο πάντων, αυτή είναι μια άλλη τάξη ω κουβέντα. Να, να ναι. έχουμε ένα ε, κόσκο δύο. Ναι. Αλλά ε. η λιμάνι του Πειραιά δύο. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που δεν μα λένε πάλι, και αν θέλετε και οι κοινωνίε στο με που είναι ανάστατε, γιατί θα πάει να γίνει αυτή με μεγάλε. Θα πάνε κάποιοι άνθρωποι να πάρουν πολλά χρήματα από το <σο> Θα, παρα... θα, δημιουργηθεί αυτό το μόλ πάλι. Η... Αυτό που δεν μα λένε είναι ότι η συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων από, το... από όλου του τους, τους, γύρω, γύρω δήμου, Άλυμο, Ελληνικό Αργυρούπολη, Γλυφάδα και ούτω καθεξή, η απομίζηση, το κλείσιμο των μαγαζιών εκεί πέρα, γιατί θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητε στο μόλ, θα έχει μεγάλη επίθεση στην τοπική οικονομία. Αυτό δια... ακόμα και. Ε... Το εμπορικοί σύλλογοι στη γλυφάδα και παντού αντιδρούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Όταν ακούμε θέσει εργασία, πρέπει να ρωτάμε ποιε χάνονται, πόσε κλείνουν, Ποιε είναι οι επιπτώσει στην κοινωνία, Ποιο κερδίζει. Μιλάμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κρήτονα Αρσένη. Η πρώτη ενότητα, αν μπορούσαμε να πούμε, ήταν σε σχέση με τα περιβαντολογικά τόπα. Ε, να πάμε όμω στη, σκληρή πολιτική πραγματικότητα, αν μπορούμε να το πούμε, στην πολιτική. Δεν θα σα ρωτήσω γιατί αν είστε Πασόκ ή δεν είστε Πασόκ, γιατί πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι όλοι πολλέ φορέ σα ρωτάνε αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Συνήθω, οποτεδήποτε ναι. προσπαθώ να εξηγήσω τι γίνεται με τι ιδιωτικοποιήσει, ναι. είναι η μόνη ερώτηση που ακούω. Στα περισσότερα ραδιόφωνα είναι ναι. μόνο τι, τι, τι... μία ερώτηση που ακούω. Ποια η ερώτηση, αν είστε Πασόκ γιατί γιατί συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οποιαδήποτε μπορεί να ανατρέψει τη συζήτηση από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τι ιδιωτικοποιήσει. Οτιδήποτε ανατρέπει τη συζήτηση για το τι γίνεται σήμερα με το νερό τι γίνεται σήμερα με τα αεροδρόμια, τι γίνεται σήμερα με όλα αυτά. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι. Εγώ έχω έρθει από τα περιβαλλοντικά κινήματα, ήμουν συνεπής σε όλου του αγώνε μου. Το 2009 κατέθεσα καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι Το 2010 είμαι ο πρώτο Πολιτικό που επισκέφτεται αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό κίνημα, το 2011 Γενάρη, λίγους 20 μήνε μετά το μνημόνιο, κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι τις ειδικέ σχέσει, σκοτεινέ σχέσει τη Τρόικα με επιχειρηματίε. Μια και μιλάμε τώρα για αυτό το σκέλο, ε, ότι καταγγέλει κάτι στην Ευρωβουλή, ναι. που ίσω ο, ο πολίτη κόσμο δεν το ξέρει. Ε, πρώτον, μπορεί να μην το μάθει ποτέ το τι έχει κάνει ένα Ευρωβουλευτή. Έστω ότι το μαθαίνει. Έχει αποτέλεσμα όμω αυτή η καταγγελία του στο, του Ευρωβουλευτή. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μην απαντάει στι καταγγελίε αυτέ επί τη ουσία, όπω κάνει η κυβέρνηση σε στην, στην ερωτήσει στην Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όμω, πάρα πολλέ φορέ έχουμε απαντήσει και έχουμε απαντήσει σημαντικέ. Παραδείγματο χάρη, όταν κατήγγειλα την, την πόλη που συνεχίζει αυτή τη στιγμή, τεσσάρων σχολείων στην τέσσερα σχολικά κτίρια. Στην ενεμένη τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζί το μόνο, με το μόνο κλειστό γυμναστήριο στίβου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η... Απάντησα ακόμα και όλοι οι Ρεν ότι δεν, ήταν, δεν είναι δικιά του πολιτική η πολυσχολή. Και ότι είναι θέμα τη κυβέρνηση. Αυτό, αυτό να το καταλάβω δεν το ξέρω. Πουλούνται σχολεία. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, πουλούνται σχολεία. Έχω κάνει και ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Έχω πάρει απάντηση από τον Όλοι Ρεν. Και όμω δεν γράφει κανένα. Είναι ένα θέμα που δεν βγαίνει σε καμιά εφημερίδα, δεν βγαίνει στι ε, στι τηλεοράσει είναι εντελώ θαμένο. Πολούνται τέσσερα σχολεία στο Δήμο Μενεμένη Θεσσαλονίκη. Πώ πολλούνται δηλαδή, τι πήγε, τι πήγε, Έχουν για... πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα αυτά τα κτίρια, α πούμε, είχαν κάποια αξία συμβολική. <laughs> δεν ξέρω γιατί. Πώ πήγαν αυτά τα κτίρια στο ΤΑΙΠΕΔ. Πήγανε πακέτο <laughs> με <laughs> τα πρώην στρατόπεδα που είναι εκεί πέρα κοντά. Α, Μαζί με έναν δρόμο διπλή κυκλοφορία, εκκλησίε κτλ. κτλ. Είναι όλα προ πώληση. Γι' αυτό εμένα δεν με σόκαρε αυτό το νομοσχέδιο τον Ιγελό. Γιατί ναι, Όποιο παρακολου, παρακολουθεί τη με τι ιδιωτικοποίηση, απλά μια μέρα το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι πήρε τρία οικόπεδα κατά αυτό από, το... από την περιοχή τη. Του Δήμου Θεσσαλονίκη, από το Δήμο Εγαλαίου, οπουδήποτε. Και πρέπει να ψάξει ο Δήμο ή η τοπικη κοινωνία να δει. Είναι δημοτικά, ποια είναι. Δεν ενημερώνεται κανένα. Μπορεί να πάρει το Δημαρχείο. Δεν θα ενημερώσει ότι παίρνει το Δημαρχείο. Απλά θα το πάει Πορ στο <laughs> Τώρα μια και είμαστε και εδώ και απέναντι βλέπουμε και την ΕΡΤ ε, Η ΕΡΤ έχει περιουσία, δημοσία περιουσία Η οποία του έπλεον ε, έχει χαθεί από ό,τι φαίνεται Πολύ, πο, ε, Η περιουσία αυτή Κάποια κομμάτια ε, ε, φαντάζομαι ότι έχουν με, παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών Αλλά και κάποια άλλα θα έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ Αυτά έχουν χαθεί έτσι δεν είναι Καταρχήν είναι ναι. πολύ δύσκολο να βρει κανεί τι έχει περάσει. Καθώ ναι. όλα αυτά αναφέρονται απλά ένα νούμερο. Παίρνουν το 359 από, τον, ε, από την Αγία Παρασκευή. Ναι. Δεν ξέρει κανεί τι είναι αυτό. Πρέπει να ψάξει, να δει χάρτε, να βρει. Είναι εντελώ αδιαφανέ. Δεν ξέρουμε. Μπορεί το σχολείο που βρίσκεται ένα άλλο, το παιδί κάποιων γονιών που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, να, είναι, να έχει ήδη πάσει Δεν mm. το γνωρίζουμε. Και όλα προφανώ πηγαίνουν και σε εξευτελιστικέ τιμέ. Να... Αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στο ελληνικό, ναι, είναι πολύ γυρίσουμε. κρίσιμο. Και εκεί πέρα ναι. έχουν γίνει μια σειρά από καταγγελίε. Καταρχήν κρατάμε 50.000 θέσει εργασία. 50.000 θέσει ναι. εργασία είναι ε, κάτι το οποίο πρέπει να το ναι. πιστέψουμε πάρα ναι, πολύ. Πέρα. Είναι όσο όλη η ναυτιλία είναι, σαν ναι. να δημιουργούμε ε, 10 βιομηχανικές περιοχές Είναι συγκλονιστικά νούμερα και δείχνει και πάρα πολύ τη σοβαρότητα όλη αυτή τη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, η, το ελληνικό, 1,2 δι ήταν η εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ. Τέσσερα ακούγαμε πριν, εκτιμάται το ΤΑΙΠΕΔ 1,2 δι. Έχουν γραφτεί πολλά. Το σύνολο τη αξία δηλαδή το ελληνικό. 1,2 δι. Στο περίπου λέμε. Έχουν ναι. γραφτεί πολλά για το πόσο αντικειμενική ήταν αυτή η εκτίμηση και Α κρατήσουμε τέλο πάντων 1,2 δι. 915 είναι η τιμή πώληση σε βάθο δεκαετία. Κουρεμένα δηλαδή, σημερινέ τιμέ μα λένε οι συνάδελφοι οικονομολόγοι 500 εκατομμύρια. Επί τη δηλαδή, ο αγοραστή πήρε το χώρο αυτό με 500 εκατομμύρια. Αλλά έχουμε κι άλλα. Mm. κάθισα με τους συνεργάτες μου και διαβάσαμε την, την, το νομοσχέδιο το νόμο του ελληνικού ΑΕ και ο, τι ακριβώς είναι αυτό που πωλείται και ανακαλύψαμε ότι το ελληνικό ΑΕ είναι αφορολόγητο δηλαδή οι ιδιοκτήτες εξαιρείται φόρου για ιδιοκτησία αξιοποίηση και μεταβίβαση είναι μια offshore στο κέντρο της Αθήνα είναι μια καταγγελία που κάνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ο διαγωνισμό αφορούσε το η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου. Θα κρατούσε το δημόσιο το μειοψηφικό πακέτο για να ελέγξει ότι θα γίνει το πάρκο. Πουλήθηκε το 100% συν το μολ, συν ένα καζίνο παράνομα χορθετικό. Το που καζίνο, αν δεν κάνω λάθο, προσθέθηκε εκ των υστέρων, λίγο περίεργα. Ναι. Τρει μέρε μετά την πώληση. Τρει ναι, ότι θα υπάρχει και, ένα καζίνο. καζίνο. Και αυτή τη στιγμή ε, οι αγοραστέ το μεταπουλούν ε, όλη αυτή την έκταση σε funds σε από, ε, από τα Αραβικά μοιράτα και το καθεξής. Μπορεί να μπλοκαριστεί αυτή η διαδικασία. Επίση ε, να πούμε ότι ε, σε ναι. περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι άδειε, το ελληνικό δημόσιο θα αποζημιώσει ε, με 50% τόσα εκατομμύρια τον αγοραστή. Α, αν παράδειγμα, παράδειγμα χάρη υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα. Αντίδρασης, ε, στα σχέδια αυτά και μπλοκαριστεί η διαδικασία, το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται να δώσει 50 εκατομμύρια στον. Ε, 50 εκατομμύρια θα δώσει αν δεν, <σομμ>. δεν προχωρήσουν έγκαιρα οι άδειε. Α, έγκαιρα οι άδειε. Αν ακυρωθεί θα πρέπει α, να πληρωθούν και τα διαφυγότα κέρδη. Α, εάν πηγαίνει ε, στο Συμβούλιο Επικρατεία, φαντάζομαι ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατεία. Δεν το ξέρω οι δήμοι που συνορεύουν και το Συμβούλιο Επικρατεία βγάλει την απόφαση μετά από. Δύο χρόνια, τρία χρόνια. Ε, έχει επιπτώσει αυτό για το ελληνικό δημόσιο, βεβαίως, Πολύ πιθανό. Όπω το λέτε, ναι. Βεβαίω. Αν ακυρωθούν οι άδειε, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει και άλλα 50 εκατομμύρια στον αγοραστή. Άλιστα. Είναι άλλο. Η... Όλε αυτέ οι συμβάσει είναι εντελώ αποκιοκρατικέ. Και αν πάρουμε και τα αεροδρόμια, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. 21 περιφερειακά αεροδρόμια τη Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει κοινή συνέντευξη τύπου με του εργαζόμενου και στην, στη, στη Θεσσαλονίκη και στην ε, Χανιά. 21 αεροδρόμια όλη τη Ελλάδα είναι αυτά τα περιφερειακά, τα οποία βγάζουν 400 εκατομμύρια κέρδο κάθε χρόνο. Τα 200 πηγαίνουν για, για μια σειρά από τρέχου ανάγκε και επενδύσει, τα 50 πηγαίνουν για τι γραμμέ και τα υπόλοιπα 150 πάνε κατευθείαν στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο το κράτος, το δημόσιο θα χάνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το γεγονός ότι δεν θα έχει στα χέρια του πλέον αυτά τα αεροδρόμια και η τιμή πώληση όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι θα είναι 400 εκατομμύρια 400 εκατομμύρια και κάτι Να. άλλο που καταγγείλουν οι εργαζόμενοι είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κρυφά κόστη αυτή τη στιγμή σε στ αεροδρόμιο Βενιζέλος Πληρώνουν το στενοφόρο, τα πυροσβεστικά ή οι περισσέρε πολιτική αεροπορία, ενικια και διόδια διέλευση. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ελάχιστο θα έλεγα, κύριε Αρσένη, ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε καταθέσει ερώτηση προ την Κομισιόν για την ΕΡΤ, Πήρατε απάντηση. Έχω καταθέσει και ξανά τώρα πρόσφατα ερώτηση, καθώ βλέπουμε ότι αυτέ οι αποζημιώσει ποτέ δεν δίνονται προ εργαζομένου. Και είναι κατά παράβαση όλη τη νομοθεσία. Η ερώτηση κατατέθηκε τώρα. Α, τώρα κατατέθηκε. Παλιότερα έχω καταθέσει επίση πολλέ ερωτήσει για το θέμα τη ΕΡΤ. Η ερώτηση όμω τώρα είναι για τι τις αποζημιώσει, καθώ είναι μια πλήρη παραβίαση τη νομοθεσία. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση. <laughs> Τουλάχιστον, μήπω βοηθήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σα εύχομαι καλό αγώνα. Καλή δύναμη μέχρι τι ευρωεκλογέ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα mm. πολύ και κάθε δύναμη στου εργαζόμενου εδώ πέρα στην Ελεύθερη Ραδιοφωνία. <laughs>